Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Μπλόκο στα μηχανήματα εργολάβου που με εντολή δημάρχου επιχείρησε να στρώσει με 3α το πάρκινγκ του ναυτικού ομίλου πραγματοποίησαν οι περίοικοι και το κεντρικό λιμεναρχείο. Όπως δηλώνει στην τηλεόραση της πατρίδας ο κύριος Γιώργος Καλέργης, ο δήμαρχος, χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν, το πρωί του Σαββάτου εμφάνισε μηχανήματα της ιδιωτικής εταιρείας προκειμένου να σκεπάσει τις λακκούβες σε έναν χώρο όμως που το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δεν έχει ξεκαθαρίσει και ουσιαστικά είναι αυθαίρετος, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καλέργης. Μάλιστα, οι περίοικοι είχαν ενημερώσει από την Δευτέρα το κεντρικό λιμεναρχείο, αφού είχαν δει τον εργολάβο να αφήνει τα υλικά εκεί και ζήτησαν σήμερα από τον κεντρικό λιμενάρχη την παραπομπή του εργολάβου στη δικαιοσύνη. Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Καλέργη, οι κάτοικοι της Μπέλα Βίστα θα είναι απέναντι, όπως λέει, στα όποια παράνομα σχέδια του Δημάρχου Πολύδωρου Λαμπρινούδη. Τι συνέβη σήμερα στο ναυτικό όμιλο και τι διαφωνία υπήρξε? Διαφωνία δεν υπάρχει, απλώς εμφανίστηκε κάποιος εργολάβος ο οποίος τη Δευτέρα το πρωί πήγε και άφησε τα μπάζα, άφησε 12 αυτοκίνητα υλικό ελαττωμείου 3α στο χώρο των επιχώρησεων, των παράνομων επιχώρησεων του ναυτικού ομίλου, και σήμερα το πρωί πήγαν να το στρώσουν για να σκεπάσουν τις λακκούβες για να γίνει το ωραίο το πάρκι. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος παράνομων επιχώρησεων. Από το 1994 έχει ξεκινήσει η αυθαιρεσία της διοίκησης των σεβαστών χίων εκλεγμένων πολιτών. Τα ονόματα είναι γνωστά, αν θέλετε τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Πήγε κατά εξακολούθηση και διαδοχικά φροντίζουν να διατηρείται μια αυθαιρεσία. Σήμερα, ενώ είχαμε καταγγείλει το γεγονός στον κύριο Λιμενάρχη από τη Δευτέρα προφορικά και στο γραφείο του με επίσκεψη την Τετάρτη, εμφανίστηκε το συνεργείο να προσπαθεί να το διαστρώσει. Έχουμε ζητήσει την παραπομπή του στην εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφορου, mm-hmm. και ελπίζω ότι το Λιμεναρχείο θα κάνει τη δουλειά του. Όταν λέω δεν υπάρχει διαφωνία, δεν υπάρχει διαφωνία σε ένα έργο το οποίο είναι αυθαίρετο. Το συνεργείο προχώρησε το έργο του σήμερα? Εν μέρη, διότι εμφανίστηκε η αδερφή μου η Ασπασία Εμπιλιράκη, mm-hmm. ειδοποίησε το Λιμεναρχείο, το οποίο σωστά πράττοντας τους σταμάτησε από τη συνέχιση των εργασιών. Μάλιστα. Δυστυχώς εμφανίστηκε και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπρινούδης, ο οποίος όταν έφτασε στο χώρο δεν ήταν εκεί, είχε φύγει ήδη. Ναι. Πριν όμως από ό,τι πληροφορήθηκα από τις κουβέντες που είπε προς τον κύριο Λιμενάρχη και προς την αδερφή μου, το έπαιρνε με εντολή του. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο κύριος Λαμπρινούδης, καλή επιτυχία να έχει στο έργο του. 60% πήρε από τον χιώτικο λαό που ψήφισε και το συγχαίρω γι' αυτό. Πριν όμως κανένας από όλους μας, είτε τον ψηφίσαμε είτε τον ψηφίσαμε, δεν τον έχει αναγορεύσει αυτοκράτορα για να πράττει κατά το δοκούν και κατά τη δική του θέληση. Δυστυχώς γι' αυτόν πάνω από εκείνον υπάρχει ο νόμος. Ακόμα και υπουργός να ήταν, πάνω από τον υπουργό υπάρχει ο νόμος. Είναι μια περιοχή η οποία είναι αυθαίρετη. Η μεγάλη συμμετοχή και η πετιότητα στην διατήρηση κυρίως αυτών των παράνομων επιχώρησεων, mm-hmm. Παρέμεινε αδανής στην διόρθωσή τους και δυστυχώς στιγμή θέλει να συνεχίσει το έργο του. Καλή επιτυχία στο νόμιμο έργο. Στις παράνομες εργασίες του δυστυχώς θα μας βρει αναγκαστικά να προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι υπάρχει από δυνατότητα να σώσουμε. Mm-hmm. Στο Συμβούλιο Επικρατείας εκκρεμεί μια υπόθεση, μια προσφυγή, την οποία σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του ναυτικού ομίλου δεν είχαμε επισπεύσει τη διαδικασία της ή δεν είχαμε ζητήσει την διαδικασία να γίνει και να αγνοήσουμε τις αναβολές. Είμαστε σύμφωνοι να γίνουν αναβολές μέχρι να βρεθούν λύσεις και να τακτοποιηθούν τα θέματα.
Θα μείνουμε στο Δήμο της Χίου, αφού όπως είδαμε με στόχο την καλύτερη αστυνόμευση υπογράφηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την Αστυνομική Διεύθυνση της Χίου, με την αρχή να γίνεται την Δευτέρα, όταν και στους δρόμους θα βγει ο γερανός που θα μαζεύει τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα και δίκυκλα. Όσο για τους χώρους τώρα, όπου θα συγκεντρώνονται αυτά προσωρινά, όπως ξεκαθάρισε ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, αυτά θα πηγαίνουν στο Παπαντελίδικο κτήμα, στον Κάμπο, ενώ κάλεσε μάλιστα τους καμπούσους να κάνουν υπομονή, αφού στη συνέχεια ο Δήμος σκοπεύει να διαμορφώσει κατάλληλα ένα οικόπεδο στην περιοχή της Αγίας Κατερίνης, το οποίο είχε αγοράσει η Δημοτική Αρχή Βρουλή, προκειμένου εκεί να συγκεντρώνονται τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα και δίκυκλα. Πέρα όμως από όλα τα υπόλοιπα, ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης, όπως δήλωσε, θα επανεξετάσει και το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης με σχετική εισήγηση που θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας λόγο για ωριαία στάθμευση περιμετρικά του κήπου. Δεν γίνεται γύρω από τον κήπο να σταθμεύουν για μία ολόκληρη ημέρα αυτοκίνητα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας βέβαια ότι για τους κατοίκους του κέντρου θα εκδοθούν ειδικές κάρτες. Έχουμε επιλέξει δύο χώρους. Έναν προσωρινό χώρο, όπως είπα, στην Οδό Χρήστου, πίσω από το αεροδρόμιο, ένα μεγάλο οικόπεδο. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις των καμπούσων. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι κάνουμε μια προσπάθεια και θα πρέπει να βάζουν εκεί κάπου νερό στο κρασί. Δεν δημιουργείται πρόβλημα στον κάμπο, στο ιστορικό χώρο του κάμπου, η παρουσία ενός πάρκινγκ στις παρυφές του κάμπου που θα παρκάρουν εκεί 20-30 αυτοκίνητα. Σε προσωρινή βάση θα λειτουργήσουμε το πάρκινγκ εκεί μέχρι ότου διαμορφωθεί ένας νέος χώρος, τον οποίο αγόρασε πρόσφατα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στον περιφερειακό της πόλης της Χίου, κάτω από την Αγία Κατερίνη, 6 θερμάτων, όπου εκεί θα δημιουργηθεί χώρος για παρκάρισμα και χώρος για τη μεταφορά αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία θα είναι παράνομα παρκαρισμένα. Και κάποιοι θα μας πούνε, καλά, παίρνετε όλα αυτά τα μέτρα, πού θα παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας? Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ο νόμος άλλαξε, μπορεί ο Δήμος να νοικιάσει χώρους και να πληρώνει τους χώρους αυτούς τους οποίους νοικιάζει. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Επίτροπο, επειδή δεν είχε αλλάξει ο νόμος τον προηγούμενο χρόνο και κάποιοι χώροι περιφερειακά που είχαν αναπτυχθεί δεν μπορούσε να συνεχιστεί η μίσθωση, διότι δεν μπορούσε να πληρώσει ο Δήμος με τα εντάλματα να επιστρέφονται πίσω από τον Επίτροπο. Άλλαξε ο νόμος, μπορούμε αυτούς τους χώρους να τους επαναργοποιήσουμε. Και επίσης ετοιμάζουμε μια έκπληξη με ένα χώρο τεράστιο, τον οποίο θα φτιάξουμε και θα αναπλάσουμε το επόμενο διάστημα, που θα χωράει πάνω από 1000 αμάξια και θα δώσει ανάσα στην πόλη της Χίου. Άρα οι χώροι των πάρκι θα βρεθούν, η τάξη πρέπει να αποκατασταθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Αστυνομίας, τον κύριο Αφεντούλη, για τις κοινές προσπάθειες που καταβάλλουμε και για την κατανόηση την οποία δείχνει. Όλοι θέλουμε να το λύσουμε το πρόβλημα και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους αντιδημάρχους και τους επόπτες της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν και τα Σαββατοκύριακα βάρδιες, διότι η αστυνόμηση δεν σταματάει την Παρασκευή το μεσημέρι. Και τα Σαββατοκύριακα θα υπάρχουν συνεχείς βάρδιες που θα εξυπηρετούν τον πολίτη. Την καθιερωμένη εκδήλωσή του για την υποδοχή του νέου έτους με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και τις βραβεύσεις επιχειρήσεων που προβάλλουν τη Χίο, πραγματοποίησε με μια λιτή εκδήλωση το Επιμελητήριο της Χίου στην αίθουσά του το απόγευμα της Παρασκευής, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και επιχειρηματιών βέβαια, ενώ να πούμε ότι τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου. Ο χρόνος που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολος για την επιχειρηματικότητα, ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Αντώνης Ζανίκος, εκφράζοντας την ευχή το νέο έτος να μην επιβεβαιωθούν οι δυσμενείς για την χώρα και για τους επιχειρηματίες προβλέψεις. Παρακαλάμε να μείνουν τουλάχιστον τα πράγματα όσο έχουν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζανίκος. Να πούμε τώρα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου με ομόφωνες αποφάσεις αποφάσισε και βράβευσε τόσο επιχειρήσεις που διακρίνονται τοπικά, όσο και τις ομάδες των εθελοντών δασοπυροσβεστών, την ομάδα της Ιωνίας και την ομάδα του Δήμου Ομηρούπολης. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, και κέρδος. Προσπαθούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας τις καθημερινές. Το προβλήμα ήταν τεράστια, σημασμένο. Οι επιχειρήσεις πέρσι ήταν 100 περισσότερες αυτές που έκλεισαν από αυτές που άνοιξαν. Προβλέπετε ότι φέτος θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα παρά μόνο ο Θεός και θα ήθελα να παρακαλέσω το Σεβασμιότατο δια του Κλήρου να δεηθεί μήπως τα πράγματα πάνε καλύτερα ή εν πάση περιπτώσει μείνουν όπως ήταν. Όλοι μας συμμετά. Ήθιστε τις μέρες αυτές, κυρίες και κύριοι, να συζητούμε για αισιόδοξα πράγματα. Όμως δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην επιχειρηματικότητα. Βρίσκεται η επιχειρηματικότητα σε δεινή θέση.
Και εκτός του ότι προανέφερα ότι υπάρχουν τα ταμιακά προβλήματα, υπάρχουν και νέα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία προστίθενται στην ήδη προβληματική επιχειρηματική κατάσταση. Είναι αυτά τα οποία μας έρχονται από τους νέους φόρους, από τις νέες διατάξεις και από τη νέα διαδικασία την οποία μπαίνουμε επιτροχάδι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, εμείς οι χιώτες, εμείς οι χίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι είμαστε απόγονοι πολλών επιτυχημένων προγόνων μας επαγγελματιών, εμπόρων και βιομηχάνων, αισιοδοξούμε. Να περάσουμε και στην πρόγνωση για τον καιρό που αναμένεται συννεφιασμένος με πιθανότητα βροχής στις βραδινές ώρες της Κυριακής. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.